ήταν τρεις στρατιώτες με τα όπλα προχτές και ο είχα τα όπλα. Από η ώρα 7 κατέβηκε ο τουρκικός στρατός. Ώρα 8 και 10 το πρωί. Ο Α καταγράφει τις κινήσεις των Τούρκων στρατιωτών στην νεκρή ζώνη και δίπλα την Ουλφικίπ να παρακολουθεί και να συζητά μαζί τους. Λίγα λεπτά νωρίτερα, όπως βλέπετε και στη σχετική φωτογραφία, είχαν κάνει απόβαση οι Τούρκοι στρατιώτες με μοναδικό σκοπό να εμποδίσουν ένα γεωργό, το Στέλιο, να κάνει τη δουλειά του. Ο τουρκικός στρατός κατέβασε στο σημείο 8 οχήματα και δεκάδες στρατιώτες, ώστε να αποτρέψει και σήμερα τους Ελληνοκύπριους γεωργούς από το να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Όπως δήλωσε ο Στέλιος, τα Ηνωμένα Έθνη του ζήτησαν μερικά 24 ώρα μέχρι να πείσουν τους Τούρκους στρατιώτες να απομακρυνθούν από το σημείο. Μας ζήτησαν τα Ηνωμένα Έθνη να τους δώσουμε ακόμη 2-3 μέρες για να ξεκαθαρίσουμε τους Τούρκους. Είναι δική μας η γη και οι Τούρκοι τη ζητούν. Όπως πήραν τη μισή, θέλουν και την άλλη μισή. Εμείς δεν χαρίζουμε τη γη μας. Με τον ίδιο να ανταποκρίνεται στην έκκληση της Ουνφικίπ, όπως κάνουν άλλωστε και όλοι οι Ελληνοκύπροι γεωργοί, σε μια προσπάθεια να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους λόγω των κινδύνων που ελοχεύουν από το γεγονός ότι οι περίπου 600 κάτοικοι της Ένιας ζουν μέσα στην νεκρή ζώνη μπροστά ακόμα και από την εθνική φρουρά. Ο τουρκικός στρατός δεν κάνει ούτε βήμα πίσω στην προσπάθειά του να κερδίσει μέτρα εντός νεκρής ζώνης. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν τους είπαν να φύγουν. Πώς γίνεται να μπαίνουν τουρκικοί στρατιώτες με όπλα μέσα στην νεκρή ζώνη? Μου θύμισε τον Τάσο Ισαάκ που κατεβήκαν οι Τούρκοι Γκρίζοι Λύκοι, είχαν περίπου 6 με 7 αυτοκίνητα Τούρκους. Από την πρώτη στιγμή των νέων προκλήσεων προβαίνουμε σε όλα τα δέοντα διαβήματα και παραστάσεις προς την ειρηνευτική δύναμη για την αποτροπή τέτοιων παραδιάσεων. Περασμένη Τετάρτη, όργωνα πάνω ψηλά και ήρθαν στρατιώτες με τα όπλα και πιο αξιωματικοί είχαν τα όπλα. Το περιστατικό με το Στέλιο δεν είναι το μόνο τις τελευταίες ημέρες, αφού και άλλοι γεωργοί βρέθηκαν απέναντι από ένοπλους Τούρκους στρατιώτες. Τώρα θέλουν να τα καλλιεργήσουν κι είναι, δεν κατάλαβα να μου γίνεται. Στο χωριό πάντως η ανησυχία είναι πιο έντονη από ποτέ.